Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Σήμερα το vlog έχει θέμα το φίλο μου κιθαρίστα Γιώργο Γραβιά. Ξεσκόνιζα κάτι παλιούς σκληρούς και βρήκα ένα βίντεο που παίζουμε σε ένα πολύ όμορφο χώρο που είχε ο φίλος ο Μπίλο Κολούμπια, το βινίλιο, με τον Γιώργο το Γραβιά, μια βραδιά, το 2010. Και τον ξανάκουσα, είχα αρκετά χρόνια να τον ακούσω, τον Γιώργο. Έχουμε χάσει τώρα λίγο έτσι, ο καθένας είναι σε διαφορετικό mood. Έχω να τον δω 2-3 χρόνια, ελπίζω να είναι καλά, γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης για μένα. Και βρήκα ένα κομμάτι, θέλω να σου το βάλω να το δείτε. Ο Γιώργος Γραβιάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση κιθαρίστα. Είναι ένας κιθαρίστας που παίζει μοντέρνα την παραδοσιακή μουσική. Παίζει κιθάρα, τραγουδάει κιόλας πολύ ωραία και παίζει με σηκώματα μικροτονικά. Αρκετά από τα τετράχορδα της παραδοσιακής μουσικής τα μπορεί και τα αποδίδει πολύ καλά με ένα συγκερασμένο όργανο. Θα ακούσετε ένα υπηρώτικο που έχουμε παίξει και είναι η συνάντηση των δύο κόσμων, γιατί και ο Γιώργος και εγώ έχουμε ένα background οικογενειακό. Οι γονείς μας είναι παραδοσιακοί, ήταν παραδοσιακή μουσική και έτσι έχουμε ένα κοινό background και έχουμε ένα κοινό συσχετισμό, δηλαδή τα βρίσκουμε. Και αυτό το βίντεο νομίζω αξίζει να το δείτε. Και Γιώργο, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ελπίζω σύντομα να ξαναγυρίσεις στους στίβους, στους αγωνιστικούς, γιατί είσαι ένας κιθαρίστας αξιόλογος, τρομερός, που έχεις πολλά να δώσεις ακόμα. Δηλαδή, έχει κάνει ο Γιώργος ένα προσωπικό CD, νομίζω ότι μπορεί να κάνει άλλο ένα-δύο. Αλλά εντάξει, ξέρετε, η ζωή δεν τα φέρνει πάντα όπως θέλουμε. Ή όπως φανταζόμαστε, ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Αυτά, και ελπίζω να χαρείτε το βιντεάκι. Εμένα μου φέρνει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Και θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Thank you.
Gracias.